Την τρίτη θέση στο επαιτειακό Copa America κατέλαβε η Κολομβία, καθώς επικράτησε με σκορ 1-0 της διοργανώτριας ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αριζόνα. Η ομάδα του Χωσέ Πέκερμαν είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο μέρος και στο 31ο λεπτό, έπειτα από εξαιρετική ομαδική προσπάθεια των Κουαδράδο, Ροντρίγκες, Αρίας και Μπάκα, ο τελευταίος έστειλε με κοντινή προβολή την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0. Οι δύο ομάδες στη συνέχεια δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες και μάλιστα είχαν και από ένα δοκάρι. Πρώτα ο Κουαδράδο στο 61ο λεπτό για την Κολομβία. Και ένα λεπτό αργότερα ο Μπόμπι Γουντ για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έτσι η Κολομβία κατέλαβε ξανά την τρίτη θέση σε Κόπα Αμέρικα μετά το 1998, ενώ η ομάδα του Γιούργεν Κλίσμαν έχασε την ευκαιρία να καταλάβει την υψηλότερη θέση της ιστορίας της στη διοργάνωση. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, Αργεντινή και Χιλή θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.